τόπους. Έχουμε λοιπόν τον κύριο Σταυρούλια και θα δείξουμε και κάποιες κάρτες για να δούμε και πίσω από τις λέξεις. Γεια σας, κύριε Σταυρούλια. Ποιος κύριο Σταυρούλια είναι φοροτεχνικό. Καλημέρα, κύριε Σταυρούλια. Μα συχνά πυκνά κάθε εβδομάδα έρχεται και αναλύουμε όλα τα θέματα της επικαιρότητας. Ακριβώς. Να ξεκινήσουμε λοιπόν με την πρώτη κάρτα που έχουμε. Για να δούμε. Για την εξισορρόπηση που λέγαμε του κατώτατου μισθού στο δημόσιο και στον ιδιωτικό. Mm-hmm. Περίπου στα 870 ευρώ. Σωστά. Περιμένουμε μία πρώτη αύξηση στον ιδιωτικό τομέα από αρχές του χρόνου με τη μείωση των ασφαλιστικών εισφορών των εργαζομένων κατά 0,5. Και από εκεί και πέρα, τον Απρίλιο, περιμένουμε μία αύξηση του κατώτατου μισθού στον ιδιωτικό τομέα περίπου 4,5 με 5%. Αυτό σημαίνει ότι από 830 θα πλησιάσει τα 870 ευρώ. Τι γίνεται τώρα? Ο κατώτατος μισθός, ο μισθός εισαγωγής στο δημόσιο είναι τα 850 ευρώ. Αυτό αυτόματα θα παρασύρει και τους μισθούς του δημοσίου στα 870 ευρώ. Οπότε, είναι η πρώτη φορά που διασυνδέεται ο μισθός του ιδιωτικού με το δημοσίου υπαλλήλου. Αυτό είναι ένας καλός μηχανισμός. Είναι ένας καλός μηχανισμός, θα συνεχίσει από εδώ και πέρα. Και αν υπολογίσουμε το πρόγραμμα που έχει ορίσει ο Πρωθυπουργός, ότι μέχρι το 2027 ο κατώτατος μισθός θα είναι 950 ευρώ, θα παρασύρει και τους μισθούς των δημοσίων υπαλλήλων. Κάθε Απρίλιο περιμένουμε μία μεσοσταθμική αύξηση της τάξης του 5%. Οπότε οι δημόσιοι υπάλληλοι σε βάθος τριετίας θα δουν μία αύξηση της τάξης των 100 ευρώ από τα 850 στα 950 ευρώ. Αυτή είναι η αύξηση που περιμένουμε για τους δημοσίους υπαλλήλους αλλά και για τους ιδιωτικούς υπαλλήλους σε βάθος τριετίας. Θα πρέπει δηλαδή να περιμένει καθένας από τους συμπολίτες μας που εργάζονται στον ιδιωτικό ή στο δημόσιο τομέα, ότι μέχρι τον Απρίλιο του 2027 θα πρέπει να έχει φτάσει ο μισθός τους στα 950 ευρώ μεικτά. Έτσι κι αλλιώς, κάθε αύξηση θα δίνεται να ξέρετε ότι θα τα παίρνουν όλοι οι δημοσιοί υπάλληλοι, όχι μόνο αυτοί που μπαίνουν στην υπηρεσία, αμείβονται με το κατώτατο. Σωστά. Θα τα παίρνουν ό,τι αύξηση δίδεται κάθε χρόνο που δίδεται στον ιδιωτικό, δίδεται και στον δημόσιο τομέα. Α. Τουλάχιστον μέχρι το 27. Είναι ένας μηχανισμός καλός. Είναι ένας καλός μηχανισμός. Θα σωθούν, όχι. Είχαν, πόσα χρόνια είχαν να πάρουν αύξηση δημόσιοι υπάλληλοι? Πάρα πολλά χρόνια. Νομίζω. Πάρα πολλά. 12 χρόνια νομίζω, αν δεν απατώμε. Ναι. Τους δίνει κάτι. Δεν θα τους σώσει, τους δίνει όμως κάτι. Είναι ένα βήμα. Είναι, έχει εξαγγείλει 45 μέτρα, έχει απλώσει μία ομπρέλα. Δεν έχουμε ακούσει κάποιο πυροτέχνημα ή κάποιο μέτρο πολύ μεγάλο που ενισχύει ιδιαίτερα μία ομάδα. Μα το είπε και νομίζω ότι το βασικό αφήγημα της κυβέρνησης είναι ότι δεν θα διακυβευτεί η εξέλιξη του προϋπολογισμού, δεν θα Σωστά. οδηγήσουμε σε ελλείμματα. Σωστά. Επί της ουσίας λένε. Αυτό. Αυτό ο κόσμος που το ακούει. Απ' τη μια λες, ναι, θέλω μια συνετή κυβέρνηση. Προφανώς και θέλουμε να μην ξαναβιώσουμε αυτά που βιώσαμε. Απ' την άλλη πλευρά, ο άλλος σου λέει, παιδιά, πνίγομαι, ενέργεια, στέγη. Αν μου δώσεις λύση εκεί, να σε ακούσω καλύτερα. Και αυτό είναι το θέμα. Και λογική είναι η αντίδραση. Λογικό είναι. Ψίχουλα είναι. Γιατί όντως είναι ψίχουλα. Είναι. Κοίταξε, κάτι, να σου πω κάτι. Αλλά από την άλλη, όχι αυτό, συμφωνούμε σε αυτό. Ότι δίνει κάτι, ενώ εγώ θα μπορούσε να μην δώσει. Αλλά από την άλλη, ξέρουμε πολύ καλά ότι άμα βγει στην αγορά. Ενίκεια, ενέργεια, σούπερ μάρκετ, τελειώσαν όλα. Συμφωνούμε. Εγώ όμως θέλω να είμαστε. Εξαθμίζονται. Αν δεν έδινε τίποτα, θα λέγαμε είσαι ανάλογη. Συμφωνούμε σε αυτό. Όταν δίνει κάτι, εγώ θυμάμαι ακόμα το ένα κουλούρι την ημέρα, λέει. Ένα κουλούρι την ημέρα. Δεν νομίζω. Είναι λίγο ισοπεδωτικό όλο αυτό. Σε κάθε περίπτωση, δεν νομίζω ότι θα έρθει η μέρα που θα πούμε φτάνει πολλά, έδωσε, μην δίνει άλλα. Είναι τα μέτρα προ τη σωστή κατεύθυνση, αλλά νομίζω όπω συζητάμε εμεί αυτό το τραπέζι, έτσι και στο Υπουργείο Οικονομικών και η κυβέρνηση όλοι, δεν νομίζω πω νιώθει ότι τελείωσαν τα προβλήματα και από αύριο είμαστε. Πραγματικότητας, αν λέγανε δύο πράγματα. Εφόσον ακόμα παίρνουμε έγκριση από την Ευρωπαϊκή Ένωση για το τι δίνουμε και τι λεφτά βρίσκουμε, τελείως το θέμα. Είναι περιορισμένες οι δυνατότητες. Όταν έχουν το δικό μας ταμείο εδώ πέρα και τα έχουμε στην μπάνκα και λες, θα δώσω στους δημόσιους υπαλλήλους 100 ευρώ αύξηση στον καθένα. Απλά ξέρετε τι είναι για τον κόσμο, έχω τη γνώμη εγώ, λίγο, πώς να το πω, λίγο επώδυνο να το ακούει βλέποντας την περίεργη ατμόσφαιρα. Να ακούσω ότι η οικονομία πάει καλά. Να ακούσω ότι έχουμε μπει σε έναν δρόμο κανονικότητας, έχουμε κάνει βήματα, έχουμε κάνει εκεί. Έχουμε τον υψηλότερο ρυθμό ανάπτυξης στο δεύτερο τρίμηνο που έχουμε. Και να βιώσει την καθημερινότητά του. Και, μπράβο. Και νομίζω το στίγμα της κυβέρνησης, γιατί τους αριθμητικούς στόχους πετυχαίνει. Τους πετυχαίνει. Έτσι. Το στίγμα της κυβέρνησης είναι να το κατεβάσει τον κόσμο. Αυτό λέγαμε πάντα. Και στο σημείο τα ίδια θυμάστε που λέγαμε. Λέγαμε καλή αριθμή, αλλά παιδιά να το δούμε και στην τσέπη μας. Μα εκεί χάνεται την μπάλα. Φαίνεται όμως ότι ας πούμε, οι συνταξιούχοι, για παράδειγμα, είναι άνθρωποι που έχουν υποστεί βαριές μειώσεις στο παρελθόν. Κουρεύτηκε. Μην ένα μεγάλο πρόβλημα στην προσωπική διαφορά εκεί. Πολύ μεγάλο πρόβλημα. Ήταν θα γίνουν αυξήσεις. Ναι. Τα περίοδο μνημονίων ήταν η εύκολη λύση να κόψετε τους συνταξιούχους. Κόψτε όλα. Ναι. Δημόσιο, συνταξιούχοι. Δημόσιο, συνταξιούχοι και επιχειρήσεις. Και επιχειρήσεις. Τσάκισε τον κόσμο όλο. Και να πούμε λίγο που είδαμε και στην κάρτα για την έκπτωση του ΕΝΦΙΑ. Φαίνεται ότι ο Πρωθυπουργός θέλει ο κόσμος να ασφαλίσει τα ακίνητά του για πλημμύρες, σεισμό και φωτιά. Εδώ τι θα δούμε. Θα δούμε.
η μείωση του ένφια να φτάνει στο 20% από 10% σε όσους επιλέξουν να ασφαλίσουν τα ακίνητά τους για φυσικές καταστροφές, πλημμύρες, φωτιές, σεισμούς. Ήταν 10% τη χρονιά που μας πέρασε, γίνεται 20% για σπίτια και για ακίνητα αξίας έως 500.000 ευρώ. Για ακίνητα μεγαλύτερα από 500.000 ευρώ θα παραμείνει η έκπτωση του 10%, αλλά εκεί η ασφάλιση θα γίνει υποχρεωτική. Ιδάλλως, σε περίπτωση καταστροφής, το κράτος δεν θα σε αποζημιώσει. Και αυτό με ποια λογική? Όταν το ακίνητο έχει αξία πάνω από 500.000 ευρώ, το ασφάλιστρο πλέον καλύπτεται από τη μείωση που έχει από τον ένφια του 10%. Δηλαδή, η μείωση του 10% στον ένφια είναι λίγο πολύ όσο είναι και το ασφάλιστρο. Οπότε, σου λέει, το κάνω δώρο το ασφάλιστρο, πήγαινε ασφάλιστρο το ακίνητό σου, για να μην έχουμε μετά από οποιαδήποτε καταστροφή. Να σε ρωτήσω κάτι, συγγνώμη, σε διακόπτω, Μαριάννα μου. Όταν παίρνεις δάνειο στεγαστικό, θυμάμαι καλά ότι. Ασφαλίζονται. Οπότε όλοι οι συμπολίτες. Θυμάμαι μας... την ασφαλισμένο. Βέβαια. Δηλαδή... Αυτές οι ομάδες συμπολιτών μας που έχουν πάρει δάνεια για να αγοράσουν σπίτια και συνήθως μιλάμε για δάνεια των 150-200.000 ευρώ, αυτά όλοι είναι. Αυτοί θα έχουν έκπτωση στον ένφια κατά 20%. Λοιπόν, αυτό είναι όταν το κάνεις υποχρεωτικό, όταν παίρνεις δάνειο με τη στέγη. Εγώ εντάξει, καταλαβαίνω όλους σου λέει γιατί να πάω στην ιδιότητα. Γιατί παιδιά είναι όταν έρθει ακόμα και αν το κράτος πει θα σε αποζημιώσω. Ξέρεις πότε θα σε αποζημιώσει. Ούτε πλήρως. Ούτε στο ύψος. Το... Α, μπράβο ρε Σπύρο. Ούτε στο ύψος, ούτε με την ταχύτητα που θα σε αποζημιώσει. Το κράτος θα σου δώσει ένα βοήθημα για να ξαναξεκινήσεις. Δεν θα σε αποζημιώσει. Ποια είναι η ανάγνωση. Ότι εμείς τους πουσάρουμε να πάτε σε ιδιωτική ασφάλεια. Παιδιά, αυτός είναι ο κόσμος που κινούμαστε. Άναγια σου. Αυτό είναι ο κόσμο. Θα, γιατί... ναι, θα σου πούνε το κράτο που είναι. Το κράτος, επειδή το κράτο θα καθυστερήσει να στα δώσει, καλύτερα να έχει μια ιδιωτική ασφάλεια. Σε κάθε περίπτωση, το κράτο δεν είναι ασφαλιστικό φορέα.